σήμερα και νιώθω μέσα μου όμορφα γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν αρχίζει το Τριώδιο και η πρώτη Κυριακή του Τριωδίου είναι αφιερωμένη στην παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Η δεύτερη είναι το ασό του Ιού και μετά πάμε τις μελούσες κρίσεως. Και σκέφτομαι και λέω σήμερα τι όμορφα που είναι, πόσο ωραία την έχει φτιάξει την παραβολή αυτή ο Χριστός μας, που παραβολή σημαίνει μια ιστορία που την έφτιαξε μεν ο Χριστός, αλλά είναι άκρος διδακτική, λες και συμβαίνει κάθε μέρα σε όλους μας. Θα πει κάποιος, φανταστική, ναι, αλλά πιο πραγματική δεν γίνεται. Ανέβηκα, λέει, στο ιερό, στο ναό της, δύο άνθρωποι να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος ήταν τελώνης. Και ανεβαίνουν λοιπόν και πάνε εκεί για να πούνε προσευχές στο Θεό. Και πάει, λέει, ο ένας ο Φαρισαίος, ο καλός χριστιανός δηλαδή αυτός, όχι τυχαίος. Φαρισαίοι ήταν αυτοί που τηρούσαν τα πάντα. Δεν άφηναν τίποτε από τον νόμο το Μωσαϊκό του να μην το τηρούν. Και το λέει κιόλας ο ίδιος τι καλές πράξεις κάνει. Και μπαίνει στη μέση του ναού και αρχίζει αντί να κάνει προσευχή στον Θεό να λέει έναν υπέροχο ύμνο για τον εαυτό του. Εγώ, λέει, από 100 πάντα ως ακτόμεν, δηλαδή δίνω το 1/10 από αυτά που παίρνω για τους φτωχούς, για τον ναό, προσφορά σε ένα Θεό και τους φτωχούς. Νηστεύω δυο φορές διπλάσια το Σάββατο και δεν είμαι ούτε κλέφτης ούτε αμαρτωλός. Σαν αυτούς εδώ, σαν όλους αυτούς, αλλά κυρίως τώρα αρχίζει το ωραίο. Δεν είμαι και σαν αυτό, λέει το τελώνει. Πρόσεχε, Θεέ μου, αυτός είναι αμαρτωλός. Εγώ είμαι καλός, είμαι άγιος, είμαι πνευματικός. Και κάθεται, λέει, σε μια γωνιά εκεί στην άκρη, πίσω από τις κολόνες, μεγάλος ο ναός. Ο καημένος ο τελώνης, ο οποίος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του. Και φωνάζει στο Θεό, σκύβει κάτω, μαζεύεται, πλουριάζεται. Δεν έχει, λέει, μάτια καν να δει το προς τα πάνω προς τον Θεό. Ο Θεός λάστη τίμη το αμαρτωλό και ελέησον με. Ο Θεός να με συγχωρέσει, να με συμπονέσει τον αμαρτωλό και να μου δώσει το ελαιός του. Και ρωτάει ο Χριστός, κατέβηκε δικαιωμένος, λέει, ούτως ή εκείνος? Ποιος από τους δυο κατέβηκε δικαιωμένος άραγε από τον ναό? Ο ένας που είπε πολλά, αλλά ήταν ένας ύμνος στον εαυτό του, ή ο άλλος που είπε το Θεό συλλάστη τίμη το αμαρτωλό? Και διαβάζοντα
Το πρώτο που μου ήρθε μέσα στο μυαλό είναι το γεγονός πάνω στο σταυρό που είναι οι δύο ληστές. Ο ένας κοροϊδεύει και παίζει τον Χριστό. Αν είσαι γιος του Θεού, λέει, κατέβα, κάνε ένα θαύμα τώρα, τι είναι αυτά που μας λες. Και κατέβα, σώσον σε αυτόν και εμάς, σώσε τον εαυτό σου και εμάς. Και ο άλλος, ο καημένος, φωνάζει δυνατά. Δεν τρέπεσαι, λέει. Εμείς, λέει, άδικα με πράξαμε, απολαμβάνουμε. Εμείς κάναμε αμαρτίες και κακίες και εγκλήματα. Ούτω σου δεν έπραξε. Αυτός δεν έκανε τίποτα και είναι άδικα εδώ μαζί μας. Και γυρίζει στον Χριστό. Πάλι η ίδια φράση. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, συγχώρησέ με, Θεέ μου. Μνήστητή μου, θυμήσουμε, λέει, σήμερα στη βασιλεία σου. Και γυρίζει ο Χριστός και τι του λέει. Αληθώς σου λέω, αλήθεια σου λέω. Σήμερα μετέ μου έσυε το παραδείσο. Δέστε λοιπόν τα παραδείγματα που μας βάζει ο Θεός στη σειρά. Ο τελώνης ο αμαρτωλός ζητάει συγχώρεση και κατεβαίνει δικαιωμένος. Ο ληστής ζητάει συγχώρεση και είναι ο πρώτος που μένει μέσα στον παράδεισο. Αυτός ο πιο αμαρτωλός εγγενίασε τον παράδεισο. Αλλά και όλοι οι άλλοι, η παρέα του Χριστού, δεν ήταν οι αμαρτωλοί και οι τελώνες και οι πόρνες. Και όμως τους είχε φιλαράκια του ο Χριστός, γιατί διάβασε την καρδιά τους και έβλεπε πόσο καθαρή ήταν και πόση μετάνοια είχε. Και διάβασα χτες, το διάβασα και συγκλονίστηκα, λέω, Θεέ μου, τι μας είπαν οι Άγιοι. Διάβασα ένα στιχάκι του Αγίου Πορφυρίου. Όχι, δεν ήταν το Αγίου Πορφυρίου, συγγνώμη. Ήταν του Παπατήχωνα, του Πνευματικού. Και λέει, ήρθα στον παράδεισο, παιδάκια μου. Μιλούσε πολύ χαριτωμένο ο Παπατήχωνας και μισοελληνικά, μισορώσικα, γιατί Ρώσος ήταν στην καταγωγή. Ο Παπατήχωνας ήταν αυτός που έκανε μεγαλό σχημό, μοναχό τον Άγιο Παΐσιο. Ήταν ο πνευματικός του. Και του λέει ο Παπατήχων, είδα, ρε παιδιά, τον παράδεισο, πα, τι γίνεται εκεί πάνω, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Και τι λέει στη δεύτερη γραμμή παρακάτω, συγκλονίστηκε. Αχ, παιδάκια μου, η κόλαση είναι γεμάτη από Αγίους εγωιστές και ο παράδεισος είναι κι αυτός γεμάτος από αμαρτωλούς, ταπεινούς και μετανιωμένους. Ο παράδεισος, λέει, είναι γεμάτος από αυτούς που νόμιζαν. Η κόλαση είναι γεμάτη από αυτούς που νόμιζαν ότι ήταν άγιοι και τα είχαν όλα και τα ξέραν όλα και αχωνίζονταν κιόλα για την αλήθεια. Έχει κάτι ανθρώπους τώρα στις μέρες μας. Έχει κάτι καλά παιδιά στις μέρες μας, τα οποία έχουν πάρει, λέει, το σπαθί του Θεού και για λογαριασμό του Θεού κόβουν τα κεφάλια όλων μας. Όλων μας. Τα ξέρουν όλα, όλα όμως. Είναι Άγιοι, είναι καλοί χριστιανοί και σκοτώνουν όσους άλλους χριστιανούς δεν είναι σαν αυτού. Έχει πολλούς τέτοιους. Άμα ανοίξετε το διαδίκτυο, έχει ζηλωτές. Οι οποίοι τι κάνουν κιόλας, κάνουν και δεύτερο,
με κατόρθω. Βάζουν στα στόματα των Αγίων Προφητείων. Δικά τους όμως από το μυαλό. Κάποιες φορές έπιασε κάποιους. Έχει κάποιον, δεν θα πω περισσότερα χαρακτηριστικά, γιατί μέσα από το ίντερνετ μπορεί να φτάσει και στα αυτιά του. Και δεν θέλω να νιώσει άσχημα. Είναι φίλος μου. Είχε έναν λοιπόν, ο οποίος έχει γράψει 5-6 βιβλία για το γέρο Παΐσιο. Μου είπε ο γέροντας, μου είπε ο γέροντας, μου είπε ο γέροντας, μου είπε ο γέροντας. Και όταν το ρώτησα κάποια φορά, ξέρω, γνωριζόμαστε. Του λέω, έλα βέβαια, πού είναι. Πόσες φορές πήγες στο Άγιο Παΐσιο. Κάμια δεκαριά. Άντε, του λέω, να σου βάλω 15. Πόσες μέρες καθόσουν από τη φορά, το ξέρα και αυτό αφού. Λέει, κάνα 2-3 μέρες. Πόσες ώρες πήγαινε στο Άγιο Παΐσιο. 5-10 λεπτά, ένα τελεύτερο. Πότε, μωρέ, παπά μου, σου τα από αυτά, να γράψεις 5 βιβλία και να μου τα γεμίσεις και προφητείες κιόλας. Προσέξτε. Όχι. Δεν είναι οτιδήποτε αλήθεια. Διότι κάποιοι το πήραν πατριωτικά να μας ξαναγράψουν, λέει, τα Ευαγγέλια, να μας ξαναγράψουν τις προφητείες, να μας ξαναγράψουν τη ζωή των Αγίων και να μας την πούν ξανά από την αρχή. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτά που σφραγίζει και υπογράφει η Εκκλησία. Τέλος! Δεν είμαστε εμείς Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες λένε ό,τι κατεβάσει η κλάβα του καθενός είναι αλήθεια, λένε. Εγώ έτσι δεν ξέρω την αλήθεια. Οι Προτεστάντες έχουν 3,5-4,5 χιλιάδες κομματάκια εκκλησίες, ο καθένας τη δικιά του. 2, 3, 5, 10 χίλια εδώ, 2, 3, 5, 10 χίλια εκεί έχουν εκκλησία. Δεν έχει καμιά σχέση ο ένας με τον άλλο. Εμείς έχουμε εκκλησία. Είμαστε όλοι μαζί. Και στην εκκλησία τη δικιά μας, τις αποφάσεις, τα διδάγματα, την ευλογία και την εντολή, την παίρνει ο καθένας μας από το δεσπότη του και ο δεσπότης από τη σύνοδο του όλοι μαζί. Το είπα και άλλη φορά. Θέλω να τα ακούσετε αυτό. Να λέμε και κανένα δυο τέτοια κομμάτια. Οι Προτεστάντες είναι ο καθένας. Ό,τι πει ο καθένας. Οι Καθολικοί είναι ό,τι πει ο ένας, ο Πάπας. Το όπε είναι αλήθεια. Βρε, το κεφάλι του δεν λειτουργεί καλά γιατί έχει φτάσει 80 χρονών. Το όπε. Είναι αλήθεια. Το αλάθητο. Δογματίζει και λέει το αλάθητο. Ναι, τίποτα. Είναι αλάθητος. Ο ένας. Στους Καθολικούς λοιπόν ο ένας. Στους Προτεστάντες ο καθένας. Και στους Ορθόδοξους η αλήθεια είναι του όλοι μαζί. Δεν την κατέχει και ο Άγιος ακόμα μόνος του. Κανένας Άγιος δεν ήταν στην Ορθόδοξη Εκκλησία μόνος του να διδάσκει, παρά μόνο όλοι μαζεύονταν μαζί πάντα και βγάζαν το αποτέλεσμα της αλήθειας μετά από λειτουργίες, από νηστείες, από προσευχές, από. Εδώ λοιπόν προσέξτε τι διαβάζετε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με τρελαίνετε και εμένα μετά. Όχι, παπά, το διάβασα. Πού το διάβασα, το είδε. Μωρέ, Ευαγγέλιο, μωρέ, διαβάζει καθόλου? Όχι. Γιατί εγώ έχω το Άγιο Ιντερνετ. Ρε, ό,τι είναι εκεί μέσα γραμμένο, δεν είναι. Μου λένε μερικές φορές, θα στέλνω και εμένα. Τα δε είπε ανώνυμος Αγιορείτης. Τι λέτε εμένα? Γιατί θα ακούσω? Γιατί είναι ανώνυμος? Γιατί δεν βάζω το όνομα? Πριν λίγες μέρες, ξέρετε τι πάθαμε? Και το έβγαλε μοναστήρι αυτό. Το έβγαλε το μοναστήρι του Κουδουμά. Ένα μοναστήρι που δεν είναι τυχαίο. Είναι τα πνευματικοπαίδια του Αγίου Ευημενίου του Σαριδάκη. Μεγάλος
πολύ μεγάλος. Θα τον, σε σύντομα θα τον γράψουμε και αυτόν στα βελτία των Αγίων. Και τι μας είπε το μοναστήρι αυτό. Κυκλοφόρησε, όταν ξεκίνησε η ξανά η καραντίνα τον Νοέμβριο, κυκλοφόρησε, φαντάζομαι είναι και στα δικά σας ίντερνετ, ότι κάντε την τάδε μέρα, ήταν για την Παρασκευή που γιορτάζαμε τον Άγιο Σπυρίδων ή την Αγία Βαρβάρα. Να κάνετε, λέει, απόλυτη νηστεία, να μην φάμε τίποτα, αφαγεία, πολύ προσευχή κτλ. Λέει κανένας, ωραίο είναι αυτό. Δεν είναι ωραίο. Νηστεία και προσευχή. Και βγαίνει το μοναστήρι και λέει, παιδιά, αυτό το έγραψε και το κυκλοφόρησε μία προτεστάντισσα ιέρια, κληρικός, αυτοί έχουν και γυναίκες, η οποία τι έκανε. Αυτά τα υπογράφει το μοναστήρι τώρα, το Αγίου Ευμενίου. Τι έκανε αυτή. Στην προσπάθεια να έχει πολλά like, πώς τα λέτε εσείς, στην ωραία ελληνική γλώσσα, και επειδή ήθελε να έχει υψηλά τον αμανέτη στους Προτεστάντες ότι έχω πολλούς, κοιτάξτε, εγώ έχω 500.000. Πού ήξεραν αυτοί αν είναι ορθόδοξοι αυτοί που πάτησαν ή όχι, και το στείλουν ένα στον άλλο και πρόσθεται το νούμερο. Στην προσπάθειά της λοιπόν έγραψε αυτό το κείμενο το ορθόδοξο και το κυκλοφόρησε μέσα μας. Και λέει το μοναστήρι, ποια εκκλησία θα έλεγε γιορτή μέρα άλαβη. Η εκκλησία έχει κανόνες όμορφους. Όταν έχει γιορτή μεγάλου Αγίου, η νηστεία δεν υπάρχει η αλάβωτη. Έτσι θέλει η εκκλησία για να γιορτάσουμε τον Άγιο. Και στο γεγονός πας και βλέπεις του Παρασκευή να είναι το προφήτη Ηλία και να βλέπεις την τραπεζά του στη Ριχιάνα, να αυγά, γιαγουρτιά, χάλατα. Δεν τον κρέασε. Γιατί θέλω να τιμήσω τον Άγιο. Από εκεί το μοναστήρι που ονειρεύτηκε το έψαξε και λέει, εμείς την ξέρουμε, είναι η κυρία Τάδε. Συγγνώμη που τα είπα όλα αυτά, αλλά αυτό που έχουμε ανάγκη αυτόν τον καιρό είναι Ευαγγέλιο, Αγία Γραφή, τη ζωή των Αγίων, τα διδάγματα των Αγίων της εποχής, αλλά παιδιά, θα πω τι λες, προσέξτε μου, τα διαβάζετε. Προσέξτε. Βγαίνουν και ωραία βιβλία από τα μοναστήρια και από τους ανθρώπους που τους έζησαν. Έγραψε για τον κύριο Παΐσιο το μοναστηράκι μας, σου λέω ότι βεβαίως έχουν σφραγίδα την υπογραφή του Αγίου. Έγραψε ο γύρω Ισαάκ, ο μακαριστός και αυτός που έφυγε, που ήταν ο γνησιότερος μαθητής μου. Όσοι λοιπόν από τους μαθητές, από αυτούς που τους ήξερα, έχουν την εγγύηση και τη βεβαιότητα της αγιοσύνης του. Δεν μπορεί να κυκλοφορούν 25.000 προφητείες του Αγίου Παϊσίου. Δεν γίνεται, πρακτικά δεν γίνεται. Πρακτικά, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Με παίρνουν τηλέφωνο πριν τα Χριστούγεννα, παπά πες μας τι θα κάνουμε, αν θα φύγουμε από την Αθήνα ή όχι, έγραψε κάποιος με τη σφραγίδα την υπογραφή του ράσου του, ότι στην Αθήνα θα γίνει ο μεγαλύτερος σεισμός που έγινε ποτέ, μέχρι τέλος Δεκέμβρη. Και πέρασε το Δεκέμβρη και δεν έγινε. Και ο άνθρωποι τι θα πούν τώρα, ότι αυτός με το ράσο που υπόγραψε, δεν λέω παρακάτω στοιχεία, μην περιμένετε, δεν χρειάζεται. Τι, ήξερε ή δεν ήξερε. Ο ίδιος δεύτερη προφητεία, μέχρι τέλος Γενάρη λέει του 21, θα έρθει η μεγάλη καταστροφή, πέρασε και ο Γενάρη. Τι θα πούμε στα παιδιά μας, τα παιδιά μου, ψάχνουν την ιστορία και μου λέει, παπά, μας κοροϊδεύετε. Ξέρετε, και τελειώνω, αυτό βάλετε στο μυαλό. Όταν έλεγε ο Χριστός για τα μέλλοντα συμβαίνει, ο ίδιος Χριστός. Και
περιέργεια κατευθείαν μαθές, γιατί είπε θα έρθει που θα καταστραφεί η Ιεροσολύμ και τα Ιεροσόλυμα και θα μείνει λίθος πάνω στο λίθο, πέτρα πάνω στην πέτρα και θα πόλεμοι, ακοές πολέμων, σεισμοί, καταποτισμοί, δημοί, ιστορίες. Και κατευθείαν οι μαθητές του ρώτησαν και πότε θα γίνουν αυτά βάσκα, λέει. Πότε θα γίνουν αυτά. Η απάντηση του Χριστού να την κρατήσετε στο μυαλό σας. Του γνώνε στα Ευαγγέλια μέσα, όχι στο ίντερνετ. Του γνώνε χρόνους ή καιρούς, το να γνωρίζουμε τα χρόνια και τους καιρούς που θα γίνουν, δεν είναι ούτε δικό σας, λέει ο Χριστός κάτι φοβερό εκεί, ούτε καν δικό μου. Δεν είναι του Χριστού να ξέρουμε τα χρόνια. Και το ξέρουμε εμείς, μωρέ! Το ξέρουμε εμείς, πότε θα γίνουν όλα αυτά. Τα λέγαμε πριν από κανένα δύο δεκαετίες. Κάθε μέρα τα λέγανε οι Ιεχουβάδες. Τότε θα γίνει αυτό, τότε θα γίνει αυτό. Αυτή σταμάτησαν τώρα γιατί την πάτησαν πολλές φορές. Αυτή λοιπόν είναι από τη μια μεριά οι Φαρισαίοι και από την άλλη μεριά οι Τελώνες. Ο Τελώνης εγώ μέσα εκεί θέλω να μου στους αμαρτωλούς που καμιά φορά να θυμάμαι και να λέω ο Θεός φυλάσσε τι είμαι το αμαρτωλό και λέει σώμα. Θα συνεχίσουμε αυτές τις μέρες τις λειτουργίες εν αλλάξει τα χωριά. Θέλω σιγά σιγά να παίρνετε τηλέφωνο, θα ήθελα να μην έρχεστε ξανά συχνά οι ίδιοι και οι ίδιοι. Από εδώ και πέρα θα μιλάτε με την Παπαδιά για να κλείνουμε τον αριθμό και είναι αρκετοί που θέλουν να έρθουν. Εξομολογώ Παρασκευή από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα. Από τις 11, από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι τις 6 το βράδυ και κάθε Σάββατο, τώρα επειδή νωρίς το απόγευμα πρέπει να ξαναεπιστρέφετε πίσω, θα είναι 11 με 5 συνεχόμενο. Δεν θα τρώω το μεσημέρι όπως και χτες. Για μεσημέρι έφαγα στις 7 το βράδυ. Και όσοι όπου βρίσκεστε να κοινωνάτε, όσοι εξομολογήσετε σε μένα. Και μπορείτε και από το τηλέφωνο, κάθε μέρα είμαι και το πρωί και το απόγευμα στο τηλέφωνο μου, να τα λέμε με τις ώρες, όση ώρα θέλετε. Δεν θέλω να μείνει κανένας με το παράπονο, δεν βρίσκω τον παπά. Ή λυπάμαι τον παπά γιατί έχει πολλή δουλειά. Τώρα αυτόν τον καιρό δεν έχω δουλειά, τι δουλειά μου. Κάθομαι και εγώ σας περιμένω στο τηλέφωνο. Να πούμε καλημέρα, να πούμε καλησπέρα. Εντάξει, συγχωρέστε με και για αυτά που σας είπα. Και επειδή το πρωί έγινε λίγο ένα μικρό πέδεμα, εμείς εδώ τηρούμε αυτά που η Εκκλησία και οι επιστήμονες μας λένε. Μάσκα, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ένα δεν κολλάει. Ένα. Μόνο ένα. Η Θεία Κοινωνία. Σας την βεβαιώνω και σας την υπογράφω. Έχω κοινωνήσει το ΑΧΕΠΑ ολόκληρο και μετά μου το ίδιο κουταλάκι και το υπόλοιπο της Θείας Κοινωνίας το κατέλησα. Πολλές φορές. Όλα τα άλλα θέλουν την προσοχή μας. Δεν είμαστε ειδωλολάτρες να γίνονται θεοί και οι πέτρες και τα τζάμια και οι πόρτες και οι χώροι. Όχι. Η Θεία Κοινωνία προστατεύεται από το Θεό. Έτσι, για να είναι μυστήριο.